Καλημέρα, κύριε Καπραβέλο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Σέμουλο, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Τα στοιχεία για τα κρούσματα και για το υλικό φορτίο στα λίμματα κόβουν την ανάσα, κύριε Καπραβέλο. Πόσο απειλητικά είναι τα νέα δεδομένα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Να σας πω, κυρία Σαμολάδα, κάνουμε αυτή τη στιγμή το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε να κρατήσουμε όρθια τα νοσοκομεία. Είμαστε σε ένα βαρύ χειμώνα και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο. Γι' αυτό είμαστε από σύσκεψη σε σύσκεψη, εφημερεύουμε την Παρασκευή, αύριο είναι αργίες, είναι δύσκολη διαχείριση των ασθενών, έχει μεγάλη πίεση το νοσοκομείο, φορτική, δυσβάστακτη πίεση, η προηγούμενη εφημερία ήταν 57 εισαγωγές και δεν βλέπουμε αυτό το τσουνάμι να ηρεμεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ανησυχία, γι' αυτό και βλέπετε ότι αγωνιούμε για την επόμενη μέρα, τα βλέπετε και εσείς, τα μαντάτα δεν είναι καλά. Η πανδημία έχει χτυπήσει την πόρτα όλων των σπιτιών, η μόλυνση είναι πολύ εκτεταμένη και ο μεγαλύτερος φόβος που έχουμε είναι μήπως αυτό προκαλέσει ένα νέο τσουνάμι στα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή έχουν γονατίσει. Είμαστε μπροστά σε ένα από το χειρότερο σενάριο που έχω δει δύο χρόνια που μας ταλαιπωρεί η πανδημία. Μπροστά μου έχω το χειρότερο σενάριο από την αρχή της πανδημίας. Χειρότερο και από τον περσινό Νοέμβρη? Ακριβώς, χειρότερο, κύριε Σαμολάδα, διότι είμαστε σε μια φάση του τέταρτου κύματος, δεν το φροντίσαμε σωστά. Η χώρα μου έχει γονατίσει στο τέταρτο κύμα. Βλέπετε ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, βλέπετε τον αριθμό θανάτων, την πίεση στα νοσοκομεία, οι διασωληνωμένοι δεν λένε να πέσουν, είναι πάνω από 600 συνέχεια. Είναι δυσβάστακτα νούμερα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, εάν σε αυτό το τσουνάμι πέσει και ένα άλλο που το βλέπετε όλοι σας, η Όμικρον παραλλαγή δεν την γνωρίζει κανείς ακόμα. Μακάρι να είναι μια απλή λίμωξη, πολύ φοβάμαι δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα διασποράς, μολύνει, ακαριαία μολύνει τους συμπολίτες μου. Άρα επομένως το πώς θα προκαλέσει είναι το άγνωστο χ, γι' αυτό και βλέπετε εμείς από την εντατική να έχουμε προειδοποιήσει την πολιτεία και όλους τους πολίτες ότι στη διαχείρισή της θα είναι πάρα πολύ δύσκολη εάν οτιδήποτε προκαλέσει ανάφλεξη το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό, κυρία Σαμολάδα, προτείναμε μια μικρή παράταση στη διάρκεια των σχολικών διακοπών, ακριβώς για να δούμε και να εκτιμήσουμε καλύτερα τα πράγματα. Ναι, δεν σας άκουσαν όμως, δεν άκουσαν κανέναν μάλλον. Όχι, γιατί... Μην το λέτε ακόμα, δεν μας άκουσαν, με την έννοια ότι και αυτοί πηγαίνουν, κοιτάξτε, λάθος στόχο πήγανε. Τα μέτρα όλα αυτά σε σχέση με τα σχολεία είναι πάρα πολύ σωστά, είναι πολύ αυστηρό το πρωτόκολλο, όμως σε αυτή τη φάση αυτό που προέχει δεν είναι το σχολείο, είναι το νοσοκομείο, να κρατήσουμε ανοιχτό το νοσοκομείο και η κινητικότητα που θα προκύψει, έστω και η μικρή από τα σχολεία, θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά και ανεπανόρθωτη τραγωδία στους πολίτες, διότι τα νοσοκομεία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Με αυτή τη λογική, επομένως, όλα είναι σε μια δυναμική πορεία και όλα αλλάζουν, κυρία Σαμολάδα. Εκτιμάτε δηλαδή πως τα σχολεία θα έπρεπε να ανοίξουν με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ή ενδεχομένως με τηλεκπαίδευση? Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω. Λέω δεν έπρεπε καν να ανοίξουν. Καν να ανοίξουν, διότι αυτή τη στιγμή η πιο περισσότερη ανάφλεξη από ό,τι βλέπω, γιατί ούτως ή άλλως η ανάφλεξη είναι πάρα πολύ μεγάλη, εάν αυτό προκαλέσει, σας επαναλαμβάνω, ένα τσουνάμι προς τα νοσοκομεία, γιατί τα κρούσματα δεν μας ενοχλούν αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται ότι έχουμε δέλτα μετάλλαξη στα νοσοκομεία, δηλαδή δεν έχει κοπάσει η προηγούμενη παραλλαγή και η όμικρον δεν τη γνωρίζουμε. Συνεπώς, και επειδή το σύστημα υγείας το δικό μας είναι πλέον πάρα πολύ φορτωμένο και δεν αντέχει, δεν είναι ώρα για πειράματα και για να παίρνουμε το ρίσκο. Με αυτή τη λογική λέω, απορώ πώς αυτοί που κάνουν τα επιχειρησιακά σχέδια δεν λαμβάνουν το υπόψη τους το χειρότερο σενάριο που βλέπουμε εμείς μπροστά μας. Διακρίνεται, κύριε Καπραβέλο, κάποιον εφησυχασμό σε επίπεδο μέτρων τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες με το επιχείρημα ότι η μετάλλαξη όμικρον παρά την υψηλή μεταδοτικότητα δεν προκαλεί σοβαρή νόσηση και οι νοσηλίες είναι βραχίας διάρκειας τουλάχιστον όσον αφορά στους εμβολιασμένους? Κοιτάξτε, δεν είναι ώρα για εφησυχασμούς. Νομίζω όλος ο πλανήτης έχει ανησυχήσει και βλέπετε τα δρακόντρια μέτρα που παίρνονται σε όλες τις χώρες. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς όφρον αυτή τη στιγμή, χωρίς να γνωρίζει κάτι, να το ονομάζει για να περάσει ένα μήνυμα εφησυχασμού. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό. Η πανδημία, κυρία Σαμολά, θα τελειώσει όταν
όλος ο πληθυσμός, μα όλος ο πληθυσμός αποκτήσει ανοσία. Δεν πρόκειται να από μόνο του να σβήσει. Η σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν εμβόλια, κάναν την καταστροφή τους για 2-3 χρόνια. Νόσιζε όλος ο πληθυσμός. Αυτό που ακούτε για νοσία της Αγέλης. Δυστυχώς δεν υπήρχαν πάντοτε εμβόλια και αφήναν πίσω τους εκατομμύρια νεκρούς. Εδώ έχουμε το όπλο αυτό που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Με τη βοήθεια αυτού του όπλου θα έρθει η ανοσία, αλλά θα έρθει καθολική και μαζική. Όταν πετύχουμε αυτή την ανοσία, τότε θα εξουδετερώσουμε την λοιμογόνο δύναμη του ιού. Θα κάνουμε τον ιό άχρηστο, δεν θα μπορεί να μας προκαλέσει ζημιά, γιατί εμείς θα έχουμε οπλιστεί με τέτοια συστήματα που δεν θα του το επιτρέψουμε. Έτσι θα μετατρέψουμε την πανδημία σε μια διαχειρίσιμη απειλή. Τώρα, κύριε Καπραβέλο, εσείς εχθές το πρωί τελειώσατε από εφημερία και περιμένετε να ανοίξει η επόμενη την Παρασκευή. Πώς είστε στη ΜΕΘ? Τα περιέγραψα, δεν υπάρχουν πιο μελανά χρώματα. Ήδη έχουμε διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. 48 κλίνες εντατικής είναι αφιερωμένες στα COVID περιστατικά. Δεν έχουμε καμία κλίνη εντατικής για τα υπόλοιπα περιστατικά. Καταλαβαίνετε, πηγαίνουν σε ειδικές μονάδες ευξημένης φροντίδας ή αξιοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε 57 εισαγωγές, δεν είχαμε πού να βάλουμε τους ασθενείς. Άρα, επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας ανησυχεί, γι' αυτό και το μεταφέραμε, είναι το ότι δεν έχει κοπάσει το προηγούμενο τσουνάμι, ώστε να είμαστε κατά κάποιο τρόπο πιο ασφαλείς και να μπορούμε να πάρουμε και κάποιο ρίσκο, ώστε να μην επιτρέψουμε έτσι περιορισμό στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ειλικρινά, κανείς ειλικρινά δεν αντιλέγει όσον αφορά την αξία της διαζώσης διδασκαλία. Είτε τα παιδιά μας πρέπει να πάνε στο σχολείο. Αλλού είναι το θέμα, κυρία Σαμολάδα, προς Θεού. Το θέμα είναι στο να κρατήσουμε ανοιχτά τα νοσοκομεία. Και το έχω πει, είναι δυνατόν, είτε γονιός είσαι, είτε πολίτης αυτής της χώρας, να προτιμάς ανοιχτά τα σχολεία και κλειστά τα νοσοκομεία. Όχι μόνο για τα COVID περιστατικά, προς Θεού, γιατί ακούω και κάποιες ακραίες φωνές, καλά να πάθουν που είναι ανεμβολίαστοι. Μα εδώ είναι κλειστό για όλες τις παθήσεις. Διότι το νοσοκομείο δεν διακρίνει όταν κάποιος χτυπά την πόρτα του, αν είναι εμβολιασμένος ή δεν είναι, για να κάνει διάκριση. Είναι ασθενής, υπάσχει και πρέπει να νοσηλευτεί. Αυτό το τσουνάμι που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και που κατακλείζει τα νοσοκομεία δεν επιτρέπει το να έχουμε διαχείριση και των υπολείπων ασθενών. Καταραίει όλο το σύστημα. Πότε εκτιμάτε, κύριε Καπραβέλο, ότι θα δούμε το αποτύπωμα της κινητικότητας λόγω της εορταστικής περίοδου? Αυτά γίνονται συνήθως μετά από 15 μέρες, κυρία Σαμολάδα. Δηλαδή, η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη όχι μόνο για την κινητικότητα των εορτών, αλλά και για το ποια θα είναι, τι θα προκαλέσει το τσουνάμι της όμικρον παραλλαγής. Δηλαδή, στην αρχή, όλες, ξέρετε, και η Δέλτα μετάλλαξη, είδατε ότι την εκτείναξη των κρουσμάτων το καλοκαίρι δεν είχε προκαλέσει πίεση στο σύστημα υγείας στην αρχή. Όταν όμως άρχισε και μετατοπίζονταν η μόλυνση στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους απροστάτευτους και με υποκείμενα νοσήματα, δημιούργησε αυτό το τεράστιο τσουνάμι που βλέπετε στο τέταρτο κύμα, που προκάλεσε ανίποτε τραγωδία τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Μην ξεχνάτε τον αριθμό των νεκρών που είχαμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Είναι πραγματικά, είμαστε από τις χώρες με τη μεγαλύτερη θνητότητα. Επομένως, η εκτίμησή μου είναι ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μήπως αυτό το τσουνάμι, το τέταρτο, μετατραπεί σε ένα πέμπτο πιο ισχυρό τσουνάμι με τη βοήθεια της όμικρον παραλλαγής που θα καταστρέψει ό,τι βρει μπροστά του. Έχουμε και την φλουράνα, αν δεν κάνω λάθος, αν την προφέρω σωστά. Εντάξει, αυτές είναι οι συνλοιμώξεις, δηλαδή, γιατί και τώρα η αγωνία μας είναι εάν η όμικρον παραλλαγή εκτοπίσει τη Δέλτα ή συνυπάρξει με τη Δέλτα, ναι. Αν σε αυτό προσθεθεί και η κοινή γρήπη, δηλαδή πολλές ιώσεις μαζί, καταλαβαίνετε είναι χειμώνας είναι ο καιρός, είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά τα δεδομένα. Όμως έχουμε τα όπλα, η αισιοδοξία η δική μου είναι ότι έχουμε τα όπλα να το πολεμήσουμε και ειλικρινά πάμε βήμα-βήμα στη διαχείριση της πανδημίας. Και εξάλλου, να μην ξεχνάτε και εσείς και οι ακροατές σας, κυρία Σαμολαδό, το πρώτο χτύπημα της όμικρον παραλλαγής
το βλέπουμε στις υποδομές. Εκτός από τις νοσηλίες που αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Παπα-Νικολάου, έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν νοσήσει από την όμικρον παραλλαγή. Είναι 55 τον αριθμό, είναι 22 γιατροί μέχρι χτες είναι τα δεδομένα, 18 νοσηλεύτριες, 15 το υπόλοιπο προσωπικό και πάει αυξανόμενο. Και πώς βγαίνουν αυτό, οι βάρδιες, κύριε Καπραβέλο? Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ, δεν είναι αφόρητη η πίεση. Είναι και δυσβάστακτη, δεν μπορούμε να τη βαστίξουμε, διότι και έχουμε και το προηγούμενο χτύπημα ότι πολλοί συναδελφοί μου είναι αυτή τη στιγμή σε διαθεσιμότητα, διότι αρνούνται να εμβολιαστούν και δεν έχουν, χάσαμε πολύτιμες δυνάμεις και από εκεί. Δεν έχω να αντικατασταθεί από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο προσωπικό να βοηθήσει τα νοσοκομεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία μας είναι τεκμηριωμένη. Γι' αυτό και κάθε σχέδιο από εδώ και πέρα πρέπει να πάει με πολύ μεγάλη προσοχή να μην προκαλέσει μεγαλύτερη ανάφλεξη στην ήδη υπάρχουσα. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καπραβέλο. Τα καταλαβαίνω όλα, αλλά είναι πολύ οξύμορο να λέμε για τα ωφέλη του εμβολιασμού και η θωράκισή μας απέναντι στην COVID-19 γενικότερα και την ίδια στιγμή να υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν διαπαντός την εργασία τους, οι υγειονομικοί οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Τι να πω. Ναι. Τι να πω. Τι να πούμε, τι να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη την Παρασκευή το πρωί. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.